Συντρόφισσες και σύντροφοι, αγαπητές συντρόφισσες, αγαπητοί σύντροφοι, θα σας ταλαιπωρήσω με 484 λέξεις και μισό λεπτό να το βγάλω. Και οι πρώτες από αυτές είναι ότι αυτή η σύντομη παρέμβαση αφιερώνεται στη μνήμη των συντρόφων της σύγχρονης εποχής που δεν ζουν πια, με ιδιαίτερη μνήμα στους φίλους μου Στέλιο Μπεβεράτο και Γιάννη Σκυλά. Σε ό,τι αφορά τώρα την ιδεολογική της αποστολή, εγώ θεωρώ ότι η σύγχρονη εποχή έχει ως τώρα πετύχει το σκοπό της, με την έννοια ότι από την περιγραφή πρέπει να προκύπτει για ποιο τρόπο τα πράγματα έγιναν έτσι και όχι αλλιώς. Αυτό είναι ορατό σε μια απλούστατη μορφή, θα έλεγα, και μόνο από το υπερόγο του βιβλιοπωλείου, όπου τα βιβλία που απευθύνονται στις νεαρές ηλικίες είναι ταξινομημένα αντίστοιχα με τις διάφορες ηλικίες της νεότητας. Κάτι που θα μπορούσε επίσης να παραπέμπει έμεσα στο γνωστό παιδαγωγικό ποίημα του Αντών Σεμιόνοβιτς Μακαριάνκο για την ανάπτυξη των νέων. Αν οι ιδέες, η θεωρία, καθυστερούν συνήθως απέναντι στις επικρατούσες κοινωνικές συνθήκες, θεωρώ ότι η σύγχρονη εποχή ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό, για να μην υπερβάλλω, στις απαιτήσεις των καιρών. Πριν από αρκετά χρόνια, μας είχαν επισκεφθεί Ρώσοι πρώην Σοβιετικοί θεωρητικοί επιστήμονες, τους ξεναγήσαμε στην Ακρόπολη στα Ρωσικά και είχαν τότε πενέσει την πορεία που ακολουθήσει η σύγχρονη εποχή για βαθμία πνευματική μόρφωση και ανάπτυξη από τα παιδικά βιβλία και αναγνώσματα της αξέχασης ζωής Βαλάση, ως την πολυσχηδή εκδοτική δραστηριότητα διαμέσου της μικρής μαρξιστικής βιβλιοθήκης με τις ευσύνοπτες μελέτες των Μάρξ, Έγγελς και Λένιν, ειδικά για τους προοδευτικούς νεολαίους, δηλαδή σοσιαλιστική διαπαιδαγώγηση διαμέσου της βαθμίας κοινωνικοπολιτικής ωριμότητας σε μια εποχή που η καπιταλιστική κοινωνία θεωρεί τους θεσμούς της αιώνιους και αμετακίνητους. Έτσι λοιπόν, κύριο καθήκον της σύγχρονης εποχής είναι να συνηθίσει να αποκαθιστά την επιστημονική αλήθεια της διαίρεσης της οποιασδήποτε κοινωνίας σε τάξεις και ότι ο φορέας της μελλοντικής ανατροπής του σημερινού συσχετισμού των δυνάμεων, όπου κυρίαρχη είναι η ιστική τάξη στο τελευταίο αυτό ιμπεριαλιστικό στάδιο της κυριαρχίας της, είναι η εργατική τάξη, είτε με τις συμμαχίες της, είτε και χωρίς αυτές κάποιες φορές. Αυτή θα είναι και η μεταβολή των ποσοτικών μεταβολών της κοινωνίας σε ποιοτική και αυτό αποτελεί και τη θεωρία και της σύγχρονης εποχής, της θεωρίας μας του ιστορικού υλισμού ή της διαλεκτικής. Αποκαλούμε τη διαλεκτική μας υλιστική, που είναι όχι θεωρητική όπως του Χέγγελ, επειδή οι ρίζες της δεν βρίσκονται στον αέρα, στον ουρανό ή σε κάποια ελεύθερη βούληση, αλλά στην αντικειμενική πραγματικότητα, στη φύση, στην κοινωνία. Σε όλες τις βαθμίδες αυτής της εξελικτικής κλίμακας, οι ποσοτικές αλλαγές μεταβάλλονται σε ποιοτικές. Στο σύστημα της διαλεκτικής μας σκέψης, που είναι έκφραση των υλικών και κοινωνικών μεταβολών, δεν υπάρχει θέση ούτε για θεούς, ούτε για διαβόλους, ούτε για θανασία της ψυχής, ούτε για αιώνιους νόμους ή κανόνες και αιώνιες ειδικές. Συντρόφισσες και σύντροφοι, όταν μια άρχουσα τάξη διανύει το τελευταίο στάδιο της κυριαρχίας της, κάνει τρία πράγματα. Πρώτον, ζει αντιπαραγωγικά πολλαπλασιάζοντας τα κέρδη της. Β, καθυλώνει σε ένα πολύ χαμηλό βιωτικό επίπεδο διαβίωσης τα δύο κατώτερα στρώματα του πληθυσμού. Αυτό έγινε στο τέλος της δουλοκτητικής αρχαιότητας με τους δούλους και τους λούμπεν προλετάριους που ζούσαν με άρτον και θεάματα. Αυτό έγινε στο τέλος του μεσαίωνα με τις ξύλινες περιφράξεις που λέει ο Μάρξ για τους εξαθλιωμένους βιοτέχνες. Και τώρα γίνεται το ίδιο, όπου οι φτωχοί καλούνται να ενισχύσουν τους φτωχότερους. Γι' αυτό και ο μαρξισμός είναι αλάθητος και αυτός θα νικήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.